δύσκολο το παιχνίδι από ό,τι το περιμένατε? Νομίζω ο Ατρόμητος έχει δείξει πόσο καλή ομάδα είναι. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ από ένα φάουλ, από τη μοναδική φάση πιστεύω που έγινε από τον Ατρόμητο εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Στην αρχή είχαμε μπει καλά, από εκεί και πέρα καταφέραμε να γυρίσουμε το μάτς. Το πιο σημαντικό σε αυτά τα παιχνίδια είναι 3 βαθμοί νομίζω και είμαστε χαρούμενοι για αυτούς. Οπότε συνεχίζουμε στο επόμενο, το οποίο είναι εκτός έδρας και πρέπει να το πάρουμε. Σίγουρα έχουμε παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορά. Σε αυτό που επικεντρωνόμαστε είναι να πάρουμε τη νίκη, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Γυρίσαμε στις νίκες, το χρειαζόμασταν και ψυχολογικά. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε το επόμενο μάτς. Να ξεκουραστούμε και να αναλύσουμε τον επόμενο αντίπαλό μας. Δεν σ' ακούω, συγγνώμη. Νομίζω σημασία έχει νίκη. Όπως ξέρετε κι εσείς, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την ομάδα. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, δουλεύουμε πάνω στο ότι θέλουμε απόλυτα τους 3 βαθμούς σε κάθε μάτς και έτσι συνεχίζουμε. Και έχετε τώρα, να πούμε, ότι 2-4 παιχνίδια και τέλος οι αγώνες χωρίς κόσμο. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, θα έχουμε τον κόσμο δίπλα μας και από εκεί και πέρα πρέπει να παίρνουμε τα μάτς εκτός. Όσο μάλλον τα δύσκολα μάτς, το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε το Πανιόνιο, τίποτα άλλο. Σίγουρα αυτό που χρειάζεται ο κάθε ποδοσφαιριστής είναι ρυθμός. Από εκεί και πέρα τις προηγούμενες μέρες και τον προηγούμενο καιρό δεν είχα λεπτά συμμετοχής πάνω μου. Αυτό που έκανα είναι να προπονούμε και να κρατάω τον εαυτό μου σε καλή κατάσταση, ώστε όταν μου δοθεί ευκαιρία να είμαι εκεί, να βοηθήσω την ομάδα και τον προπονητή μου, να με εμπιστευτεί για να συνεχίσω να αποκτήσω ρυθμό και παιχνίδια.